Λοιπόν, την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας εκεί και στον κύριο Δημήτρη Παπαδημητριάδη, που τον έχουμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή μας άλλη φορά. Την καλημέρα μας. Καλημέρα. Για δώσε μας τώρα το θέμα. Ότι, βεβαίως, πρόκειται για μία έρευνα πολύ σημαντική, που με ένα αιματολογικό τεστ θα μπορούν οι ψυχίατροι να κάνουν πολύ καλύτερη διάγνωση τι μορφής κατάθλιψη έχει ο ασθενής και κυρίως πώς να το αντιμετωπίσουν. Είναι βέβαια ένα επιστημονικό θέμα. Καλημέρα. Καλημέρα. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία για χιλιάδες ανθρώπους. Εκατομμύρια σε όλο τον πλανήτη, αλλά και στη χώρα μας για πάρα πολλούς ανθρώπους. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας από το 2020 η κατάθλιψη θα είναι το δεύτερο σε βαρύτητα νόσημα από όλα τα νοσήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε ότι οτιδήποτε καινούργιο μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που υποφέρουν χρονίως με την κατάθλιψη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ας πάμε λίγο στην έρευνα. Τι γίνεται λοιπόν τώρα με την έρευνα αυτή? Μέχρι πρόσφατα λέγαμε ότι ένας άνθρωπος που έχει κατάθλιψη έχει το ανοσοποιητικό του σύστημα εξαντλημένο και επομένως είναι πιο επιρρεπής να νοσήσει από διάφορα πράγματα, ακόμα και από λοιμώξεις. Σήμερα αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Ξέρουμε ότι στην κατάθλιψη ορισμένοι άνθρωποι, σχεδόν ένα 30%, έχουν αυξημένη φλεγμονή χρόνια. Δηλαδή, τι λέμε, με λίγα λόγια, λέμε ότι στην κατάθλιψη συμβαίνει κάτι παρόμοιο με αυτό που γίνεται στη ρευματοειδή αρθρίτιδα ή σε νοσήματα όπως είναι η ψωρίαση ακόμα. Δηλαδή, έχουμε το μηχανισμό φλεγμονής του οργανισμού μας, ο οποίος όταν κινητοποιείται το κάνει για να μας προστατέψει, αλλά ορισμένες φορές το κάνει με μεγάλη υπερβολή και επομένως επιτίθεται στο ίδιο το σώμα, προκαλεί ενδεχομένως την κατάθλιψη ή κάνει την κατάθλιψη ακόμα και τις θεραπείες μας δυσίατες. Δηλαδή, κύριε Παπαδημητριάδη, έχει επιστροφή η Ηλία, ο καλεσμένος έχει επιστροφή? Βεβαίως, λοιπόν. Κύριε Παπαδημητριάδη, μας ακούτε. Είναι μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση για το θέμα της κατάθλιψης. Μέχρι τώρα δεν το θεωρούσαμε καν ότι είναι αρρώστια η κατάθλιψη, έτσι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μας αποκαλύπτεται και μας δίνεται μια καινούργια τελείως εικόνα για ανθρώπους που πραγματικά πάσχουν και μας λέτε αυτή τη στιγμή ότι από αυτό και μόνο μπορούν να δημιουργηθούν και άλλα θέματα στην υγεία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή. Πάρα πολύ σωστά. Πρακτικά δηλαδή αυτό που μας δίνει η σύγχρονη έρευνα να καταλάβουμε είναι ότι μπορούμε να προσδιορίσουμε πως ένας στους δύο ανθρώπους που πάσχουν με κατάθλιψη, ειδικά εκείνοι οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στις συμβατικές αντικαταθλιπτικές αγωγές που δίνουμε μέχρι και σήμερα ή που προκαλούν τους ψυχίατρους να αλλάζουν τα φάρμακα κατά καιρούς χωρίς όμως να έχουμε μεγάλα αποτελέσματα, σωστά, θα ανταποκριθούν πάρα πολύ σε καινούργιες θεραπείες οι οποίες απευθύνονται στη φλεγμονή, όπως είναι τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα, αλλά μην το πούμε τόσο πολύ γενικά γιατί θα πρέπει να εξειδικεύσουμε τα πράγματα στην πορεία των χρόνων, μέσω ενός τεστ που θα μπορούμε να κάνουμε στο αίμα, μια εξέταση δηλαδή αίματος, η οποία θα μας δείχνει ποιοι άνθρωποι ακριβώς είναι περισσότερο ευαίσθητοι στην αντιφλεγμονώδη αγωγή και εκείνοι θα μπορούσαν σε συνδυασμό με τις αντικαταθλιπτικές μας αγωγές να ωφεληθούν τόσο πολύ ώστε το ανυπέρβλητο μέχρι σήμερα εμπόδιο στη θεραπεία τους να είναι παρελθόν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξέρετε, γιατί πραγματικά έχει υποτιμηθεί μέχρι σήμερα και τόσο πολύ σημαντικό είναι που έχει οδηγήσει τους επιστήμονες ακόμα και να εκτιμήσουν ότι οι συμβατικές μας αντικαταθλιπτικές αγωγές τελικά, χωρίς να το ξέραμε μέχρι σήμερα, το ξέρουμε εδώ και 2 χρόνια αυτό που θα σας πω, έχουν και μια ήπια αντιφλεγμονώδη δράση έτσι κι αλλιώς. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα να μπορέσουμε εμείς να ενισχύσουμε αυτή την αντιφλεγμονώδη δράση με επιπλέον παράγοντες, πέραν δηλαδή των κλασικών αντικαταθλιπτικών που όλοι ξέρουμε, και να βοηθήσουμε να τους ανθρώπους αυτούς ακόμα πιο αποτελεσματικά. Να κάνω μια αφελή ερώτηση, γιατρέ, αν μας ακούτε. Αναφέρεστε στην αντιμετώπιση, αφού εντοπιστεί η ασθένεια, γιατί περί ασθενείας πρόκειται, υπάρχει το ενδεχόμενο να προχωρήσουμε σε ενδεχόμενη πρόληψη της κατάθλιψης? Δηλαδή, είναι πολλοί αυτοί που την βιώνουν μέσα στη διαδικασία της κατάθλιψης και δεν το γνωρίζουν ή αρνούνται για λόγους ιδεολειψιών να αναζητήσουν θεραπεία ή βοήθεια για την κατάθλιψη. Λέω το πολύ απλό και αφελές ίσως, απλοϊκό. Μπορεί με εξετάσεις αίματος να εντοπίζεις προδιάθεση για κατάθλιψη ή κάτι τέτοιο? Μέχρι σήμερα δεν έχουμε αποτελεσματικές εξετάσεις οι οποίες με μεγάλη ειδικότητα και ευαισθησία να μπορούν να μας δείχνουν, δηλαδή ένα απλό τεστ αίματος, ότι κάποιος έχει κατάθλιψη με τον ίδιο τρόπο που θα βρίσκαμε ότι κάποιος έχει, ας πούμε, μία λίμωξη ή έχει υλικοβακτηρίδιο στο έλκος του στομάχου. Δεν έχουμε μια τέτοια εξέταση ακόμα, δυστυχώς. Επομένως, η διάγνωση συνεχίζει να μπαίνει εμπειρικά, αν θέλετε, από τον έμπειρο κλινικό ψυχίατρο, ο οποίος μπορεί με σημεία και συμπτώματα να καταλήξει σε ένα πολύ ασφαλές συμπέρασμα. Παρ' όλα αυτά, έχετε δίκιο και σε αυτό που λέτε. Πολλοί άνθρωποι υποτιμούν για τον εαυτό τους
συναισθηματική τους διαταραχή, είτε γιατί είναι το ταμπού απέναντι στους ίδιους τους ψυχιάτρους και στο ζήτημα της ψυχικής ασθένειας, πάρα πολύ σημαντικό ακόμα και καλά κρατεί και στη δική μας κοινωνία. Ωστόσο όμως αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι μπορούν να ωφεληθούν. Ο πολιτισμός μας, είμαστε στο 2016, μας έχει δώσει φοβερά εργαλεία. Και τώρα αυτό το τεστ μας δείχνει ότι θα έχουμε και άλλα εργαλεία. Κύριε Παπαδημητριάδη, αυτό που λέτε και όπως ξεκινήσατε τη συζήτηση, ότι αυτή τη στιγμή η κατάθλιψη αρχίζει και καταλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων, δηλαδή πάρα πολλοί πάσχουν, και επίσης δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που λένε και περί κληρονομικότητας, δηλαδή ότι αυτό περνάει και γονιδιακά. Βέβαια. Αυτό που γνωρίζουμε καταρχήν να σας πω ότι όλα είναι αλληλένδετα στο σώμα. Η ίδια η ψυχή, όπως την έλεγε ο Φρόιντ, η ψυχική συσκευή, εδράζει στον εγκέφαλο και είναι μια λειτουργία του εγκεφάλου. Σαν να λέμε το λογισμικό ενός πάρα πολύ περίπλοκου ηλεκτρονικού υπολογιστή. Σκεφτείτε λοιπόν ότι υπάρχει και κληρονομικότητα στην κατάθλιψη, γιατί έχουμε βρει, παραδείγματος χάρη, μεταλλάξεις στο γονίδιο της πρωτεΐνης μεταφορέας της σερωτονίνης στον εγκέφαλο. Ξέρουμε όμως σήμερα ότι ένας άνθρωπος που έχει χρόνιο στρες αυξάνει και την πιθανότητά του να δημιουργήσει και να διεγείρει, μάλλον, το μηχανισμό της φλεγμονής. Αυτό θα επιδεινώσει τα πράγματα, θα κάνει την υπάρχουσα κατάθλιψή του εντογενάστε να γίνει ακόμα πιο δύσκολη στη θεραπεία, ανθεκτική στη θεραπεία, και εκείνος είναι που θα ωφεληθεί και περισσότερο. Με το τεστ λοιπόν που βρίσκουμε τώρα, το οποίο ακόμα βεβαίως θέλει έρευνες να εξειδικευτεί περισσότερο, να δοκιμαστεί καλά, δεν θα κυκλοφορήσει από αύριο το πρωί στην συνταγογράφηση τη δική μας ως παραπεμπτικό για να κάνουμε εξετάσεις σε ασθενείς μας. Αλλά είναι γεγονός όμως ότι αυτό που θα βοηθήσει είναι να εντοπίσουμε ακριβώς εκείνους που έχουν το μηχανισμό της φλεγμονής τους πολύ συγκεκριμένα διαγερμένο για την κατάθλιψή τους, και αυτούς θα μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε πολύ πιο αποτελεσματικά. Είναι σχεδόν ένας στους δύο ανθρώπους με κατάθλιψη. Μάλιστα. Ηλία, αν θέλεις κάτι να προσθέσεις. Κάτι, αν έχουμε χρόνο. Και να κλείσουμε. Εντάχει να ρωτήσω κάτι, επειδή τα γνωρίζει αυτά η επιστημονική κοινότητα, τα νέα δεδομένα. Εκτιμάτε ότι θα λειτουργούν και οι ψυχίατροι με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή θα ζητάνε ένα τεστ αίματος από τον ασθενή να βλέπουν κάποια στοιχεία, ίσως, όχι το συγκεκριμένο. Δεν ξέρω αν με καταλάβατε. Κοιτάξτε, είναι πολύ καλή ερώτησή σας. Να σας πω λοιπόν ότι ούτως ή άλλως ζητάμε τεστ αίματος. Εγώ, ας πούμε, όταν βλέπω ασθενείς μου, θα στείλω και να δω αν υπάρχει και CRP αυξημένη, η αντιδρόσα πρωτεΐνη της φλεγμονής. Όπως επίσης θα κοιτάξω και τις θυροορμόνες, γιατί θέλω να δω αν ο θυροειδής λειτουργεί σωστά, που πολλές φορές βρίσκεται πίσω από μια κατάθλιψη και δεν το ξέρουμε. Κάνουμε τεστ. Εμείς είμαστε γιατροί, μην το ξεχνάτε, δεν είμαστε ψυχολόγοι. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον γιατρό. Ηλία μου, την καλημέρα μας. Καλά. Ηλίας Κούκος, ευχαριστούμε πολύ.